Σημαντικά σημάδια βελτίωση σε μακροοικονομικό επίπεδο παρουσιάζει η ελληνική οικονομία, ενώ δείχνει να ανακτά σταδιακά την εμπιστοσύνη των αγορών. Σύμφωνα με το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. Όπω αναφέρει το ΚΕΠΕ Οικονομία, σύμφωνα με τι ενδείξει και τι προβλέψει διεθνών οργανισμών αλλά και ξένων επενδυτικών οίκων, όπω η Goldman Sachs και η JP Morgan, δείχνει να επιστρέψει την ανάπτυξη το 2014. Ταυτόχρονα, προκύπτουν αρκετά ενθαρρυντικά στοιχεία σε ό,τι αφορά την εκτέλεση του προπολογισμού, τον τουρισμό, αλλά και τη βιομηχανική παραγωγή. Όπω αναφέρεται, οι βασικέ προτεραιότητε θα είναι πλέον η διασφάλιση πολιτική σταθερότητα, η λήψη μέτρων που θα τονώσουν τι επενδύσει, ενώ βασικοί προπορευόμενοι δείκτε τη ελληνική οικονομία, όπω η χρηματιστηριακή αγορά, τα επιτόκια, ο δείκτη φόβου αλλά και η δείκτη εμπιστοσύνη, παρουσιάζουν σύμφωνα με το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων σταθεροποίηση μέχρι τα τέλη Ιουνίου αντικατοπτρίζοντα σταδιακή βελτίωση τη ελληνική οικονομία. Ωστόσο, όπω σημειώνεται από τι αρχέ του μήνα, λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων τη επενδυτική αβεβαιότητα για τι Ευρωπαϊκέ Τράπεζε και των πολιτικών διαφωνιών στην Ελλάδα, αναφορικά με συγκεκριμένε μεταρρυθμίσει, όπω για παράδειγμα στην αγορά ηλεκτρική ενέργεια, οι δείκτε παρουσιάζουν μεικτή εικόνα. Σημαντικό είναι και ο ρόλο των εναλλακτικών μορφών χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, ειδικά σε περίοδο κρίση. Σε αυτό το πλαίσιο, το μηνιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων υπογραμμίζει ότι η ικανότητα τη ελληνική οικονομία να απορροφήσει τη χρηματοδότηση ο χρηματοδοτικού πόρου από άλλε αναλλακτικέ πηγέ εκτό τραπεζικού συστήματο αποτελεί για την οικονομία σημαντικό παράγοντα στην τρέχουσα φάση που μπορεί να βοηθήσει να ξεπεράσει την κρίση και να παράσει στι επιχειρήσει δυνατότητα να αποπληρώσουν τα υπάρχοντα δάνεια του.